Ακολουθεί η ημερήσια πρόβλεψη των ζωδίων με τον Νίκο Γεννηματά. Δευτέρα, 5 Φεβρουαρίου 2018. Κρυός. Αγαπημένη μου φίλη Κρύη, μία εβδομάδα ξεκινά με την επίρρεια της Πανσελίνου αλλά και της ελληνιακής έκλειψης. Μεγάλη ευνοία στον επαγγελματικό τομέα και εσείς κουρασμένοι ψάχνετε να βρείτε λύσεις. Από το μεσημέρι και μετά η επίρρεια της Σελήνης αλλά και του Άρη από τον Τοξότη σας δίνει ωραία ερωτικά μηνύματα. Ταύρος. Η σημερινή μέρα για σας, μιας και επηρεάζεται ακόμα σαν σταθερό ζώδιο που είστε από τον μπλε φεγγάρι, σας δίνει την όθηση να βάλετε νέα θεμέλια σε επαγγελματικά και οικογενειακά θέματα. Ο ερωτικός τομέας σας δίνει λύσεις και σας καλύπτει ψυχολογικά. Οι νέες όψεις των πλανητών σας φέρνουν τύχη σε όλους τους τομείς. Δίδυμος. Διδυμάκια μου, η έκλειψη της Σελήνης σας έφερε αντιμέτωπος με το εσωτερικό εγώ σας. Ένας καλός απολογισμός θα φέρει και τις λύσεις στον οικονομικό τομέα. Με κέφι και διάβγεια, αλλά και χαρμόσυνα μηνύματα τα οποία παίρνετε σήμερα, καταφέρνετε να βγείτε νικητές σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Και περνάμε στον καρκίνο. Καρκινάκια μου, η επίρρεια του πλανήτη σας αλλά και η έκλειψη την περασμένη εβδομάδα σας οδηγεί στο βαθύτερο ψυχικό σας κόσμο. Νέα δύναμη, νέα ενέργεια, άρα νέα ξεκινήματα. Ερωτικά, επαγγελματικά, οικογενειακά, όλα μαζί στον ασκό της ζωής σας. Πρέπει να διαλέξετε με τι θα ξεκινήσετε πρώτα. Προσοχή στις μετακινήσεις σας σήμερα. Λέων. Αρκετά δυναμική περίοδος λόγω της έκλειψης που έγινε στον άξονα υδροχόου Λέοντα. Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε αντίστροφα, άνοιξε ο κύκλος και τώρα ήρθε η στιγμή να κλείσει. Αυτό φέρνει επιτυχία σε όλους τους τομείς σας και πρέπει από εδώ και μπρος να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά. Τύχη στον έρωτα αλλά και σε έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν. Παρθένος. Παρθενάκια μου, η σημερινή ημέρα για εσάς είναι καταλυτική σε θέματα επικοινωνίας και φιλίας. Δώστε προτεραιότητα σήμερα σε προβλήματα φιλικά παύλα ερωτικά και σίγουρα θα βρείτε και τη λύση μιας και λογική κυριαρχία αυτό το διάστημα για εσάς. Προσοχή όμως στην επίρρεια της Πανσελίνου και της ελληνιακής έκλειψης, μιας και τα εμπόδια δεν λείπουν από το προσκήνιο. Δώστε προτεραιότητα και σε οικογενειακά ζητήματα για να προλάβετε και τις λύσεις τους. Ζυγή μου. Αν και δεν έχετε επηρεαστεί σοβαρά από την έκλειψη της Σελήνης, επηρεάζεστε από τον σοφό Κρόνο σε θέματα οικογένειας αλλά και ύλης. Τον τελευταίο καιρό όλοι κρέμονται πάνω σας, κυρίως στον επαγγελματικό τομέα αλλά και τον οικογενειακό. Εάν αφήσετε ένα φιλικό πρόσωπο ή τον ερωτικό σύντροφο να σας βοηθήσει, η λύση σας είναι κοντά σας. Όλα πηγαίνουν ορολόγια εσάς. Σκορπιός. Το έντονο παρασκήνιο των τελευταίων μηνών σας έχει κάνει πιο δυνατούς και πιο σκληρούς στην αρένα της ζωής. Κάποτε τα βλέπατε τα πράγματα ομαδικά και τώρα τα βλέπετε σαν μονάδα. Από εδώ και μπρος η μοναχικότητα στον επαγγελματικό τομέα σας οδηγεί σε νέους συνεργάτες και φυσικά μαζί θα έχετε και την επιτυχία σας. Τοξότης. Τοξοτάρες μου, ο άριστος ζωδίος σας προκαλεί τις εντάσεις του, αλλά και η έκλειψη της περασμένης εβδομάδας σας οδηγούν σε λύσεις κυρίως οικονομικά και επαγγελματικά θέματα. Δώστε προτεραιότητα στη χαλάρωση, μιας και είστε στην τσίτα και σιγά σιγά μες την εβδομάδα όλα θα διορθωθούν. Εγώ καιρός. Εγώ καιράκι μου, όλη μία εβδομάδα ξεκινάμε πολύ τρέξιμο λόγω του χρόνου που σας στέλνει δυναμικούς αλλά και δίκαιους στον επαγγελματικό τομέα. Το νευρικό σύστημα σήμερα είναι ταραγμένο και πρέπει από εδώ και μπρος να δώσετε όλη σας τη δύναμη στον οικονομικό τομέα και αυτό σας ανταμείβει με πολλά δωράκια. Προσοχή σήμερα όμως και λίγο στα λογάκια σας. Υδροχός, παρότι το τρέξιμο και το βάρος που απομυστήκατε λόγω της επίρρειας Πανσελίνου και της ελληνιακής έκλειψης που έγινε επάνω σας την περασμένη εβδομάδα, αυτό σας βγαίνει σε καλό. Μην τρομάζετε από κάποια άτομα που λειτουργούν παρασκηνιακά, δεν έχουν όλη την ευθύτητά σας. Δώστε προτεραιότητα στα ερωτικά σας που στην κυριολεξία αυτό το διάστημα σας χαλαρώνουν. Και πάμε τώρα στους ιχθύες. Ψαράκια μου, είστε σε μια φάση δημιουργική. Οι καλές όψεις της Σελήνης σας δημιουργούν πραγματικά θεμέλια και νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται στα επαγγελματικά σας ανοίγματα. Δουλειά και έρωτας μαζί, μέσα σε ένα ονειρικό παιχνίδι, σας οδηγούν σήμερα στην επιτυχία. Καλό απόγευμα. Ήταν τα ζώδια με τον Νίκο Γεννηματά. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων.